Πόρε, μάκη ζύψα, σε πάω να πάρω ένα νερό. Ε, μία που θα πας, φέρ μου και εμένα ένα νεράκι. Οκ, okay, εντάξει, θα σου φέρω και εσένα ένα. Επίσης φέρ μου και εμένα ένα σνακ. Πω, εντάξει, εντάξει, θα στα φέρω. Άρε, φίλε. Οδυσσέ, είσαι καλά? Ω, παιδιά, πονάει το σώμα μου. Κάτσε, Οδυσσέ, σε βοηθήσουμε. Άρα, ξεπίστα, θα τα φέρω αυτά που ζήτησες. Να ξέρεις, εντάξει, είμαι καλά. Ωρε φίλε. Όχι, όχι, θα σου τα φέρω ο Νικήτας και θα περιμένουμε εδώ μαζί. Καλώς. Ορίστε, εδώ τα φέρα. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά, αλλά δεν χρειάζεται να περιποιήσετε. Μην αγχώνεσαι, Οδυσσέα. Εγώ, ο φίλος ο Παναγιώτης, είμαι πάντα εδώ. Και εγώ εδώ, ο Νικήτας. Εντάξει, παιδιά, ευχαριστώ πολύ για όλα, αλλά εγώ τραπάω πάνω να ξεκουραστώ. Άντε, παιδιά, καλή τύχη. Εντάξει, Οδυσσέα, τι είναι, πες μας. Πονάει το πόδι μου. Ω, παιδιά, πριν χτυπήσω, οι φίλοι μου δεν είχαν κάνει ούτε μια χάρη και μόλις χτύπησαν, με τη μία πήγαν από πάνω μου. Γι' αυτό εγώ θα χτυπάω τώρα όλη την ώρα για να μου κάνουν χάρες. Νικήτα, νομίζω πρέπει να πάμε να δούμε τι κάνει ο Οδυσσέας. Άμα θα μας χρειαστεί, θα μας το πει τώρα. Τώρα αράξε. Το γέρι μου! Νικήτα, Παναγιώτη, βοηθήστε με! Τρέχα, Παναγιώτη, νομίζω κάτι πάθει ο Οδυσσέας. Μα εγώ σου είπα να ανεβούμε νωρίτερα. Γιατί σε άκουσα. Πάμε. Οδυσσέα, τι έπαθες καλέ? Οδυσσέα, τι έπαθες πάλι καλέ? Ακούστηκες μέχρι κάτω, ξαναχτύπησες. Α, παιδιά, να ξέρετε, δεν χτύπησα απλά. Έσπασα τα δάχτυλά μου στο δεξί μου γέρι. Μιλά σοβαρά. Θα πάω να καλέσω γιατρό, πάω αμέσως. Ναι. Νικήτα, έρχομαι μαζί σου. Ωρε φίλε, παιδιά, έχω μπλέξει επειδή εγώ τους δεν έσπασα τα δάχτυλα μου, ψέματα τους είπα. Και τι τώρα θα φωνάξω γιατρό, τι θα πω στο γιατρό, ρε φίλε, πω. Γεια σας, θα χρειαστούμε βοήθεια γιατί ένας φίλος μας χτύπησε πολύ σοβαρά. Θα χρειαστούμε ένα γιατρό, σε πόση ώρα περίπου θα είστε εδώ? Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, σου καλέσαμε γιατρό. Θα είναι εδώ σε περίπου 5 λεπτά. Α, παιδιά, μπορείτε να μου φέρετε ένα νεράκι και κάποια γαριδάκια? Ναι, φυσικά, θα πάω εγώ να στα φέρω. Κοίτα να πω εγώ καλύτερα να στα φέρω. Όχι, αφήστε το, καθίστε εδώ να το προσέχεις εσύ. Ναι. Επιτέλους ήρθε γιατρός. Γιατρός είστε? Ναι, είμαι γιατρός. Με πήρατε τηλέφωνο για τον φίλο σας, σωστά? Ναι, ακολουθήστε με πάνω. Λοιπόν, παιδάκια, γεια σας. Εγώ είμαι γιατρός. Ο φίλος σας ο Οδυσσέας, ποιος είναι που χτύπησε? Ναι, αυτός εδώ είναι. Α, τέλειο. Οπότε βγείτε λίγο έξω να τον εξετάσω. Ξέρετε, προσωπικό χώρο. Ναι, αμέσως πάμε. Ωραία λοιπόν, Οδυσσέα, να ξεκινήσουμε τη διαδικασία τώρα. Ωραία λοιπόν, για πες μου, πού ακριβώς χτύπησες? Εδώ πέρα, έσπασα τα δάχτυλά μου. Για να κοιτάξω εγώ. Τι εννοείς έσπασες τα δάχτυλά σου, αφού φαίνονται κανονικότατα? Ναι, αλλά δεν είναι κανονικά. Άμα μπορείς, πες τα παιδιά πως έσπασα όντως τα δάχτυλα. Α, για να τα ξαναδώ άλλη μια φορά. Πώς γίνεται να είναι καλά αυτό πριν ουρλιάζει από τον πόνο? Περίμενε, μήπως πει και κάτι άλλο. Α, ναι, για δώσουμε ένα δευτερόλεπτο. Ωραία, για να δω. Πόπο, Οδυσσέα, έχεις δίκιο. Απορώ πως δεν το παρατήρησα. Αυτό εδώ πέρα είναι το χειρότερο σπάσιμο που έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Τώρα θα στο δέσω με γάζα, κάτσε, κάτσε. Ναι, φυσικά. Είδες, εγώ σου το είπα ότι κάτι είχε, είμαι σίγουρος. Τώρα πάμε να πάρουμε τα γαριδάκια και το νερό να μην καταλάβει πως κρυφά ακούγαμε. Ναι. Όπα. Ωραία, Οδυσσέα, λοιπόν, περαστικά σου, να προσέχεις να μην το ξανασπάσεις, εντάξει? Ναι, ναι, δεν θα το ξανασπάσω. Θέλετε ναι. Να σου πάω κάτω? Ναι, ναι, θέλω, πάμε. 20 minutes later. Α, τα δάχτυλά μου! Έλα, Οδυσσέα, περαστικά σου. Ευχαριστώ πολύ. Άλλη φορά είσαι πιο προσεκτικός. Έχεις δίκιο, ναι, αλλά παιδιά, εγώ δεν μπορώ να φάω και να πιω μόνος μου. Επειδή πονάει το χέρι μου, μπορείτε να με ταΐσετε και να μου δώσετε νερό? Βεβαίως, Οδυσσέα, θα σε ταΐσουμε. Ωραία, ανοίγω τα παταδάκια. Κι εγώ τότε το νεράκι. Ωραία. Ωραία. Ω, πεινάω πολύ. Έλα, έλα. Μια πολύ ωραία. Και εσύ, Νικήτα, μπορείς να δώσουμε λίγο νεράκι? Ναι, βεβαίως. Α, ευχαριστώ πολύ. Άντε, τώρα εσύ τάισε, αν μπορείς. Ορίστε. A few moments later. Ω, παιδιά, χόρτασα, δεν μπορώ άλλο. Θες να κάνουμε κάτι άλλο για σένα? Θέλω να παίξετε μάξιλορ πόλεμο, επειδή εγώ έχω βάρει τι να κάθομαι εδώ πέρα και θέλω λίγη διασκέδαση. Ωραία λοιπόν, ό,τι θέλεις θα κάνουμε. Ωραία, πάμε.
Τρία, δύο, ένα, πάμε! Ω, ο Ανοίγητας ξεκινάει! Ο Παναγιώτης βαράει! Ο Ανοίγητας θα πάει πολύ καλά! Πάρα πολύ καλά! Όχι, ο Ανοίγητας πέφτει! Όχι, τέλος, 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 τέλος! Κέρδισες! Πάμε ρε φίλε, κέρδισα! Όχι ρε φίλε, κρίμα Νικήτα! Έχασα δυστυχώς. Αχ, τώρα ας το δω λίγο. Η πλάτη μου πιάστηκε! Πονάει πάρα πολύ! Νομίζω έσπασε! Δεν ξέρω τι έγινε! Όχι, Οδυσσέα, πάω σου φέρω πάγο τώρα! Έλα Νικήτα, γρήγορα πονάω! Έλα, στο έχω φέρει εδώ, πάρε! Έλα, βάλτε ρε φίλε, σε μένα! Όχι, από κάτω πέρα! Και κάνει πολύ ζέστη εδώ πέρα, θέλω λίγο αέρα! Ναι, Οδυσσέα, κανένα πρόβλημα! Τώρα Οδυσσέα είσαι καλύτερα. Εγώ ναι, είμαι λίγο καλύτερα. Παιδιά, το μόνο πράγμα που θέλω τώρα είναι να με πάτε τουαλέτα. Ναι, Οδυσσέα, βεβαίως. Τι είναι να το πάμε τουαλέτα. Εννοεί να το πάρουμε μέχρι την τουαλέτα, όχι να μπούμε μέσα. Ναι, ρε παιδιά, εντάξει, δεν νομίζω να χρειάζομαι και παρέα μας τουαλέτα. Ευχαριστώ πολύ, Νικήτα και Παναγιώτη. Πω παιδιά, ο Παναγιώτης και ο Νικήτας το έχουν πιστέψει για τα καλά και ό,τι τους ζητάω το κάνουνε. Τώρα σου φωνάξω και σου πω πως και καλά τελείωσε για να με πάρουνε. Νικήτα, Παναγιώτη, ελάτε να με πάρετε. Παιδιά, βοηθήστε με. Τι θες να σου κάνουμε για να νιώσεις καλύτερα, Οδυσσέα? Θέλω ένα χαλαρό μασάζ. Εσύ, Παναγιώτη, στο χέρι μου και εσύ στην πλάτη μου. Ό,τι θες εσύ. Τέλεια, ναι παιδιά. Άντε Παναγιώτη, κάτε λίγο πιο δυνατά. Και εσύ Νικήτα, έλα. Το κάνω καλύτερα. Ναι, πολύ καλύτερα. Τώρα δεν νιώθω καθόλου πιασμένος. Για πες, θες να σου κάνουμε και κάτι άλλο εκτός το μασάζ? Ναι, θέλω να κάνετε τις ασκήσεις για το σχολείο επειδή τις ξέχασα. Ωραία παιδιά, πάμε. Ωραία. Άντε παιδιά, πάμε λίγο πιο γρήγορα. Ωραία. Τώρα, Μάγκης, θα σας δώσω τα βιβλία για να κάνετε τις ασκήσεις. Να, παιδιά, στη σελίδα 76, 5 ασκήσεις. 5 ασκήσεις είναι πάρα πολλές αυτές. Όπως βλέπεις, χτύπησα πάρα πολύ το χέρι μου. Και σας τι, δεν σας νοιάζει καθόλου για μένα? Πω, είστε πολύ κακοί φίλοι. Ναι, ρε Νικήτα, εντάξει, χτύπησε, δίκιο έχει. Καλά, εντάξει. Άντε ρε παιδιά, πόση ώρα κάνετε να λύσετε 5 ασκήσεις? Όχι, ένα λεπτό δώσε μου. Όχι, εντάξει, τελειώσαμε. Θα αφήνω εδώ τα βιβλία εγώ. Ναι. Όχι, Παναγιώτη και Νικήτα, δεν χρειάζομαι εγώ βοήθεια. Η πλάτη μου νιώθει καλύτερα, να ξέρετε. Είσαι σίγουρος? Ναι, είμαι σιγουρότατος. Ωραία, πάμε. Αχ, χτύπησα το πόδι μου! Αμάν, τι πάθαμε, τι έγινε πάλι? Χτύπησα το πόδι μου! Οδυσσέα, κάθεσε ακίνητο, θα καλέσουμε τη γιατρό να έρθει αμέσως τώρα. Μην κουνιέσαι, πάμε έξω να την περιμένουμε. Ναι, πάμε, Νικήτα, πάμε. Εντάξει, παιδιά, άμα χρειαστώ κάτι θα σου φωνάξω. Πιστεύω πως ο Οδυσσέας μας κοροϊδεύει. Και τι θέλεις να κάνουμε λοιπόν? Απλά θα τον παρακολουθήσουμε. Θα μπούμε μέσα στο σπίτι σιγά σιγά και θα δούμε τι θα κάνει. Later. Ωρε φίλε, πόση ώρα κάνει αυτή η γιατρός να έρθει? Περιμένω εδώ και μισή ώρα. Πω, καλά, εντάξει, θα πάω λίγο στην κουζίνα να πιω κάτι. Ωρε φίλε. Ζωάρα να λες πως έχεις πάσει τα κοκαλά σου, αλλά εσείς παιδιά μην το κάνετε αυτό. Νομίζω πως άκουσα κάτι. Πάμε εμείς να δούμε τι γίνεται. Ναι, πάμε. Ρώτησε, τι μας το κάνεις αυτό, γιατί μας είπες ψέματα? Ωραία παιδιά, εντάξει, θα σου πω την αλήθεια. Και απλά μου άρεσε να μου κάνετε όλες τις χάρες, αλλά ήταν πολύ μεγάλο λάθος. Συγγνώμη, δεν θα ξανακάνω κάτι τέτοιο. Εντάξει, Οδυσσέα, απλά μην το ξανακάνεις. Δεν είναι ώρα αυτό όμως. One hour later. Ρε Ντίμον, κόψε αυτά τα μαλλιά, είσαι σαν κορίτσι. Ρε τι λες, και τα χώρα που μπορούν να έχουν μακρύ μαλλί. Και επίσης είναι ωραίο, είναι στιλάτο. Σε κάποιους είναι ωραίο, σε σένα πάντως δεν είναι καθόλου. Μιλάς εσύ που φοράς καπέλο 24/7. Εσύ με καπέλο πες να κοιμάσαι, ε! Όχι, κοίτα το μαλλί μου, είναι τέλειο χωρίς καπέλο. Βάλ το καπέλο πίσω. Δεν θέλω να βλέπω αυτό το πράγμα. Καλά. Παιδιά, τι λέει, όλα καλά εκεί πέρα? Καλημέρα σας. Ποια είστε? Τι εννοείτε ποια είμαι? Είμαι η Κρίστα. Ποια είναι αυτή η Οδυσσέα? Πού να ξέρω ρε φίλε, μήπως εσύ ξέρεις? Είστε η καθαρίστρια, η νέα μας στο σπίτι που ψάχναμε. Ποια καθαρίστρια? Εγώ είμαι μέλος του Odyssey Family, η Κρίστα, η κοπέλα σου, αγόρι μου. Κοπέλα σου? Από πότε είσαι νέα κοπέλα ρε Ντίμον? Από πότε εγώ έχω κοπέλα? Εγώ δεν έχω κοπέλα, έχω ψάχνει κοπέλα. Δεν έχεις κοπέλα? Δεν είναι αστείο. Εντάξει, συγγνώμη. Α, πονηρούλιδες, τώρα κατάλαβα, μου κάνετε πλάκα.
Όχι, δεν κάνουμε πλάκα. Λοιπόν, ξέρουμε ότι έχετε πολλή δουλειά. Γενικά το σπίτι είναι μεγάλο. Θα βρείτε πράγματα, καθαρίστε το. Δεν σα ενοχλούμε, πάμε κάτω. Ναι, και μην ξεχάσετε να διπλώσετε και τα ρούχα μου, εντάξει. Ναι, αυτό δεν θα διπλώνει ποτέ. Πάμε, έλα. Ευχαριστούμε. Τι, ποια ρούχα, ποιο σπίτι. Εγώ είμαι η Κρίστα, είμαι η κοπέλα σου, Τιμόν, πού πα! Παιδιά, δεν μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει. Μήπως μου κάνουνε φάρσα ότι με αγνοούνε. Αλλά δεν γίνεται αυτό εφόσον μου απαντάνε. Μήπως αυτοί με ξεχάσανε. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Τι θα κάνω χωρίς αυτούς τώρα. Πώς θα τους θυμίσω ότι εγώ είμαι η Κρίστα. Λοιπόν, Οδυσσέα, όσο καθαρίστρια είναι πάνω και καθαρίζει, έλα παίξουμε. Πέτρα, ψαλίδι, χαρτί, τέλος πάντων, και ο χαμένος τρώει σφαλιάρα στο κεφάλι, έτσι. Ωραία, πάμε. Πάμε. Πέτρα, ψαλίδι, χαρτί. Όχι, ρε φίλε, έλα. Πόνεσαι, ρε. Α, τα παιδιά. Μάλλον πρέπει να τους θυμίσω ποια είμαι λίγο πιο γρήγορα, πας και θυμηθούνε. Α, ναι, ορίστε τι θέλετε, κυρία. Να σταματήσετε αυτό που κάνετε, γιατί είναι ντροπή σας. Εγώ είμαι η Κρίστα. Κρίστα, μισό. Δηλαδή σας μπερδέψαμε. Δεν είστε η καθαρίστρια μας. Ποια καθαρίστρια. Σου λέω, είμαι η κοπέλα σου και με σένα βγάζω βίντεο σχεδόν κάθε μέρα. Α, είστε το νέο μέλος του GL Family. Νέος ηθοποιός. Είμαι η κοπέλα σου, αγόρι μου, καταλαβαίνει, σου λέω. Οπότε. Είσαι το νέος μέλος του καναλιού ή όχι? Ωραία, ναι, είμαι μέλος του καναλιού. Ωραία, νέο μέλος καναλιού, Κωνσταντίνα, λοιπόν. Ποια Κωνσταντίνα, περίμενε λίγο, πριν 2 δευτερόλεπτα σου είπα ότι με λένε Κρίστα. Συγγνώμη, δεν είμαι καλός με ονόματα, κυρία Κρίστα. Αφού είστε νέο μέλος, πρέπει να βγάλουμε νέο βίντεο. Και σκέφτομαι, θα σας κάνουμε 24 ώρες τιμωρίες. Θα σας πάμε αυγά στο κεφάλι, θα σας πετάμε μπουγιές, νερόβαλες, πώς σας φαίνεται? Χάλια, χάλια είναι αυτή η ιδέα. Εγώ βάβομαι και κάνω τόση δουλειά και δουλεύω τόσο δύσκολα για να μου πετάτε εσείς αυγά στο κεφάλι! Ναι, αλλά πρέπει να βγάλουμε ωραία βίντεο για τους συνδρομητές μας και πρέπει να βάλεις κάποιο ωραίο βίντεο. Ναι, ειδικά ως νέο μέλος, το πρώτο βίντεο πρέπει να είναι πολύ καλό. Συμφωνείτε, παιδιά! Ναι, δεν ξέρω. Εγώ πάντως σίγουρα θέλω να πετάξετε αυγά στο κεφάλι! Εντάξει, τότε τι λες, χρυσό σκόνη ή νερμπογιά? Όχι, αυτό είναι ακόμα χειρότερο. Θα χαλάσει τελείως το make-up μου. Δεν ξέρω τι ειδοποιός φέραμε εδώ πέρα, τι μέρος καναλιού είστε, αλλά είστε drama queen. Δεν θέλω να βγάλετε βίντεο. Πάμε εξ Οδυσσέα. Εσείς σκεφτείτε καλά, επειδή εδώ πέρα είμαστε εμείς μια οικογένεια, εδώ πέρα είμαστε μια ομάδα GLR και κάνουμε τα πάντα για τους συνομιτές μας. Έλα, πάμε εξ Οδυσσέα. Πού πάτε, ε! Πού πάτε τώρα, δεν έχετε να πάθετε. Ωρε φίλε, δεν το πιστεύω αυτό που μου συμβαίνει σήμερα, πραγματικά! Αλλά έχω μία ιδέα! Επειδή αυτό αποκλείεται να είναι αλήθεια, θα τους παρακολουθήσω για να δω μα μου κάνουνε όντως prank! Ευτυχώς που φύγαμε από αυτή την τρελή! Ναι ρε φίλε, ό,τι να είναι ρε! Κάτι λέει ότι μας ξέρει και ότι είναι η κοπέλα μου! Μακάρι να είναι η κοπέλα μου! Και αυτή τελικά τι είναι, ηθοποιός ή καθαρίστρια, ακόμα να καταλάβω! Δεν ξέρω, μπορεί να είναι κάποια τρελή που έρχεται ξέρω εγώ και μας κάνει κάποια φάρσα! Λοιπόν, τι λέει, μιλάς με καμιά κοπέλα! Ευτυχώς, θα σου πω ένα μυστικό! Ναι? Υπάρχει μια κοπέλα που μου αρέσει και μιλάμε λίγο στα μηνύματα και παίζει να βγούμε αύριο! Τέλε, τέλε, θα σε βοηθήσω να φορέσει ρούχα, ρε φίλε. Δεν χρειάζεται, ρε! Τι ρούχα, εσύ από ρούχα δεν ξέρεις. Κοίτα πώς είσαι, ρε φίλε, με το καπέλο. Και πάλι ξέρω καλύτερα από σένα. Θυμάσαι την άλλη φορά που βγήκε σαν φυτό και είσαι πάρει και το βιβλίο μαθηματικών στο ραντεβού. Αυτό ήταν πριν 4 χρόνια, 3 όταν ήμουν 15. Τώρα εγώ είμαι 20 χρόνια, ρε φίλε. Και τώρα φορώ και τζιν, είμαι στυλάτος, είμαι όμορφος, είμαι τέλειος. Εντάξει, αλλά μην πάρει κανένα βιβλίο εκεί πέρα. Όχι, βέβαια, θα πάρω σκακέρα. Προλάρω, πλάκα κάνω, πλάκα κάνω. Λέω και εγώ, τρόμαξα. Παιδιά, δεν το πιστεύω. Ο Τιμόν θέλει να βγει με άλλη κοπέλα. Άρα αυτό σημαίνει ότι όντως με ξέχασε. Πού, τι θα κάνω τώρα? Τι σου πω, Οδυσσέα. Πάμε σπίτι, εγώ λέω, να ράξουμε και μετά να βγάλουμε κανένα challenge βίντεο. Ναι, έχεις δίκιο, έλα. Ναι, ελπίζω αυτή η τρελή να μην είναι σπίτι εκεί πέρα πάντως. Ναι, είναι πολύ παράξενη. Αλλιώς θα πάρει λεφτά στο μήνα να την πάρουν, ρε φίλε. Ναι, έλα, έλα. Πολύ λεφτά από κανένα τέτοιο στο νοσοκομείο. Ποιο νοσοκομείο, τι λέει αυτός, ρε παιδιά? Εγώ πάντως δεν τα παρατάω, θα συνεχίσω να τους ακολουθώ, να δω τι συμβαίνει. Πού, ρε φίλε, πρέπει να τους θυμίσω ποια είμαι. Βρήκα μια τέλεια ιδέα. Θα πάω και θα τους δείξω τα παλιά μας βίντεο. Σίγουρα θα θυμηθούν ποια είμαι. Γρήγορα πώς τους θα θυμίζω. Θες πω, Οδυσσέα, άκου εδώ. Σκέφτομαι να κάνουμε ένα βίντεο που δοκιμάζουμε όλα τα τρελά snacks. Τι λες? Εγώ τι λέω? Ναι, νομίζω ότι ήταν πολύ ωραίο βίντεο. Δεν ξέρω, φίλε, αλλά απ' την άλλη, μήπως θα δοκιμάσουμε όλα τα energy drinks, δηλαδή Monster, Hell, Red Bull. Κοίτα, άμα με αφήνεις, φυσικά και μπορεί. Πλάκα κάνω, ήταν ερώτηση παγίδα, άντε ρε σκάμερ. Ωραία, φίλε. Ήρθε η στιγμή μου τώρα να λάψω και να τους θυμίσω ποια είμαι επιτέλους, γιατί δεν μπορώ άλλο, θα τους κυνηγάω. Πού, πάλι αυτή ήρθε. Παιδιά, θα σας δω την αλήθεια ότι εγώ είμαι η Κρίστα. Έχω παίξει σε πάρα πολλά βίντεο στο GL Family. Εγώ είμαι η κοπέλα σου και έχουμε έναν σκύλο που το λένε Archie. Το θυμάσαι?
δεν έχουμε βγάλει ποτέ βίντεο μαζί σου, να ξέρεις. Ναι, και επίσης εγώ δεν έχω κοπέλα. Μακάρι να είχα κοπέλα, εγώ μακάρι! Και από πότε εσύ έχεις σκυλί, ρε φίλε, δεν θυμάμαι να έχεις σκυλί. Ναι, θέλω να πάρω γάτα, αλλά και σκυλί δεν με άλλαγε. Τι λες, καλέ! Να το βίντεο που έχουμε βγάλει όλοι μαζί! Τι λες, αυτή είναι άλλη κοπέλα! Εκεί πέρα η κοπέλα είχε το μαλλί της κάτω! Καλά χαζός είσαι! Δεν βλέπεις πόσο μακριά μαλλιά έχω! Μπορώ να τα αφήσω και κάτω τα μαλλιά μου! Αμα! Εντάξει, ήταν σύμπτωση, μάλλον απλά έβγαλες ένα τυχαίο βίντεο μαζί μας, ρε. Ναι, μάλλον θέλαμε ένα μέλος για ένα βίντεο και πήραμε εσύ ένα στίχη! Δεν σου πείτε ότι είμαστε οικογένεια και είσαι κοπέλα μου! Δηλαδή, τι το έχεις πάρει! Επειδή μπήκε σε ένα βίντεο και είσαι κοπέλα μου! Βασικά, μα θες μπορείς να γίνεις κοπέλα μου, δεν έχω θέμα, επειδή εγώ θέλω κοπέλα. Αλλά πού κολλά αυτό! Ω, δεν το πιστεύω! Με κοροϊδεύε τόση ώρα! Είμαι 100% σίγουρη γιατί μου το κάνει αυτό το πράγμα! Τι εννοείς σε κοροϊδεύουμε! Δεν ξέρουμε καν ποια είσαι, Κρίστα! Ή πώς σε λένε, Κωνσταντίνα, δεν θυμάμαι! Εμένα με λένε Κρίστα, σας είπα! Και τώρα δεν σας μιλάω σκατά μούτρα! Εγώ είμαι καλός άνθρωπος κουλτούρας. Δεν ήθελα να σε κάνω νιώσεις άσχημα, κοπελιά. Τιμόν, μήπως έλα να τη ζητήσουμε συγγνώμη, ρε φίλε. Αυτή μάλλον ψάχνει για φίλους, είναι κρίμα. Ναι, και απλά το πήγε έτσι μέσω λαμίας για να γίνει και καλά δικιά μας φίλη. Και εμείς όμως το παίξαμε πολύ άσχημα και είπαμε άσχημα πράγματα. Ναι, γι' αυτό εμείς σας το είπαμε μέσω Αθήνας. Συγγνώμη, έλα να γίνουμε φίλοι, κυρία Κρίστα. Είμαστε καλοί άνθρωποι. Η Κωνσταντίνα. Κρίστα λένε! Α, Κρίστα, συγγνώμη. Κρίστα με λένε, έχω βαρεθεί να το λέω. Τι θέλετε πια από μένα, έλεος! Εμείς, Κρίστα, θέλουμε να σε γνωρίσουμε, να γίνουμε φίλοι! Τι να με γνωρίσετε! Εγώ δεν θέλω κανένα σας! Εγώ σε χωρίζω, με σένα δεν ξανακάνω παρέα, δεν ξαναβγάζω ποτέ βίντεο! Σας μισώ με το βάθος της καρδιάς μου, φεύγω εδώ πέρα τώρα! Ωδυσσέα, νομίζω ήρθε η ώρα να τσιπούμε την πράγκ! Και είπαμε γιατί να μην κάνουμε ό,τι σε ξεχάσαμε! Ναι. Δηλαδή, συγγνώμη, βρισκόμαστε στο βίντεο και μου κάνατε πλάκα ότι. Με έχετε ξεχάσει! Ναι, και δούλεψε! Όλα δεν είμαστε! Ναι, βρε φίλε! Άντε! 2 hours later. Σήμερα έφτιαξα δικό μου πεντάστερο χαρτινό ξενοδοχείο! Θα εξυπηρετήσω κάθε πελάτη και θα του δείξω τις παροχές του ξενοδοχείου μας! Και ελπίζω να βάλουνε 5 αστέρια επειδή το αξίζω! Και τώρα περιμένουμε τους πελάτες μας! Και εσείς παιδιά, άμα θέλετε να γίνετε κάποτε πελάτες του ξενοδοχείου μας, κάντε εγγραφή και μπορεί κάτι τέτοιο να γίνει κάποτε! Ωραία, περιμένουμε! A few moments later. Ω παιδιά, ο πρώτος μου πελάτης! Καλησπέρα σας! Ωραίο ξενοδοχείο έχετε εδώ πέρα, βλέπω, ε! Ναι, ευχαριστώ! Είναι πεντάστερο και είναι φτιαγμένο μόνο από χαρτόνι! Από χαρτόνι! Πώς γίνεται να φτιάξεις όλο αυτό από χαρτόνι! Έτσι, το έκτιζα αυτό το ξενοδοχείο για ολόκληρο μήνα! Κατάλαβα! Λοιπόν, πάμε να ξέρουμε τα αρχικά. Πόσο κοστίζει μία νύχτα εδώ πέρα? Μία νύχτα στο ξενοδοχείο κοστίζει 1000 ευρώ! Εντάξει, 500, τι! 100%! Πώς καλά! Πω, εντάξει, 20, 20. Ναι, 20 ευρώ είναι μια λογική τιμή για ένα πεντάστερο χάρτινο ξενοδοχείο. Εντάξει, πάρτε αυτό το μολύβι και γράψτε εκεί πέρα τα στοιχεία σας. Ωπα, ωραίο μολύβι! Το πιο μεγάλο μολύβι που έχω δει ποτέ στο όλο τον πλανήτη. Τώρα πάω να γράψω. Μα δεν γράφει τίποτα από το μολύβι το άχρηστο. Εντάξει, δεν πειράζει, μου φτάνουν αυτά τα στοιχεία, τα βλέπω εγώ καλά πάντως. Ωραία, μπορείτε τώρα να μου δείξετε το ξενοδοχείο, το δωμάτιο κτλ. Ωραία, ας ξεκινήσουμε από εκεί. Ωραία, πάμε. Εδώ πέρα έχουμε ρολόι και εδώ πέρα είναι το πλυντήριο. Τι είναι πλυντήριο? Με το πλυντήριο πλένεις τα ρούχα. Πας καλά, αφού το κάνω μόνο οι γρονιάριδες. Εγώ τα ρούχα μου τα πλένω ποτέ. Άντε μια φορά το χρόνο μπορεί. Οκ, εντάξει. Τι άλλο έχετε, δεν ξέρω. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε εδώ πέρα τουαλέτα. Εδώ πέρα κάνουμε την ανάγκη μας. Αυτό το χρειαστώ σίγουρα. Εδώ πέρα είναι το δωμάτιο! Πολύ ωραίο! Αυτό εδώ τι είναι? Αυτό είναι η Μόνα Λίζα και είναι μία από τις πιο ακριβότερες ζωγραφιές της! Η αλήθεια είναι ότι βλέπω πρώτη φορά τέτοια Μόνα Λίζα! Μία τέτοια τεράστια μάρα! Ναι. Λες και είναι μπάλες στο πινκ-πονκ που παίζεις! Ξέρεις τι είναι, είναι VIP, είναι premium! Ναι. Μ' αρέσει αυτό το δωμάτιο, αλλά να σου πω την αλήθεια, δεν βλέπω κρεβάτι! Πού είναι κρεβάτι? Το κρεβάτι, το έχει μέσα εδώ πέρα στο χάλι, να, αυτό είναι σαν κρεβάτι!
Θα ξέρω ότι το χάλι μου αρέσει να κοιμάμαι με βάλτο στο πάτωμα. Ναι, 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 ωραία. Όπω το ράστιο λάμπα, ε. Το ράστιο λάμπα, ρε φίλε, ναι. Όχι, και τι είναι ώρα, συγχάρτηνε! Ναι, εδώ πέρα μπορεί να κοιτά ό,τι θέλει. Δηλαδή, GL Show, το καλύτερο κανάλι. Και ο GL Family. Και ο Οδυσσέα, και GL Teams, και GL Best. Όλα τα κανάλια. Και GL Bro τα πάντα. Να ξέρει ότι έχω κάνει εγγραφή σε εσά, να ξέρει, εντάξει. Γι' αυτό θέλω να προσφέρω από 20 ευρώ να κάνει 5 ευρώ, εντάξει. Ευχαριστώ πολύ, χαίρομαι που συμφωνείς και όλο είστε. Εδώ πέρα είναι η τουαλέτα μας και το πανέμορφο μας μπάνιο. Είναι και χάρτινο περίεργο. Ναι. Και αυτό εδώ πέρα τι είναι. Α, εδώ πέρα δείχνει τους δρόμους. Εκεί πέρα είναι το reception, από εκεί πέρα είναι το εστιατόριο. Ε, κατάλαβες, εσύ τώρα πού θες να πάμε ρε φίλε. Έχετε και γυμναστήριο, βλέπω και τα σαλόνια ομορφιάς για ναι. Το κούκλο. Ναι. Κοίτα, να σου πω τα αλήθεια τώρα εγώ προσωπικά, εγώ πεινάω. Οπότε πάμε από εκεί. Ναι, πάμε από εκεί. Πάμε. Ορίστε κύριε, εδώ πέρα είναι το όμορφο μας εστιατορική όμορφη θέα. Μάλιστα, πού είμαστε εδώ πέρα παραλιακά? Μαϊάμι, Λος Άντζελες, Vice City, baby, yo! Yes, sir! Και αυτό εδώ τι είναι, Είναι φαγητό! Αλλά είναι χάρτινο, τι είναι χάρτινο? Επειδή είμαστε χάρτινο ξενοδοχείο! Α, ναι, το ξέχασα! Αλλά δεν μ' αρέσουν τα χάρτινα, έχω αλλεργία στα χάρτινα φαγητά, οπότε πάμε γυμναστήριο να μου δείξει λίγο, εντάξει, μπρο! Να, άντε, να σου δείξει! Εδώ πέρα είναι το γυμναστήριο! Για να δοκιμάσω εγώ να το σηκώσω τώρα! Σκώσε εδώ! Σόπα! Σκώσε εγώ! Έλα, έλα! Κακεγείτο να είσαι πολύ δυνατός! Τι είναι αυτό? Ε, τι χάλασε, ρε! Δεν ξέρω! Ε, τι χάλασε, ρε! Μην παραδείγματα! Τι άλλασε το γυμναστήριο είναι αυτό, ρε φίλε! Α, δούμε αυτό! Μπορώ να το κάνω το ένα χιλάκι! Ωπα! Μπορώ! Κοίτα! Είναι από χάρτινα, γι' αυτό μη περιμένεις πολλά από αυτά τα πράγματα. Να ξέρεις ότι θέλω πίσω τα λεφτά μου! Όχι, δεν θα πάρετε πίσω τα λεφτά σας. Και τι? Και τι? Τι ρίνατε, είμαστε κυριακή, τι μαμούς θα έρθει! Καλό, καλό, εντάξει. Ευχαριστώ πολύ, εγώ θα κάτσω εδώ πέρα, θα ανάξω ένα το γυμναστήριο. Αυτό εδώ. Άντε. Συγγνώμη, αλλά είμαστε φούλοι, δεν μπορώ να σας εξυπηρετήσω. Πόρε, φίλε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Θα ήθελα μια διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο σας, παρακαλώ. Ναι, ωραία. Θα κοστίσει αυτό 20 ευρώ. Α, τέλεια, πολύ φθηνή είστε. Ευχαριστώ πολύ, επειδή είμαστε χάρτινοι αυτά. Κατάλαβες την πλάκα, ναι. Χάρτινοι, φθηνοί. Ωραία. Δεν είσαι αστείο, ηρέμησε. Οκ, τα στοιχεία σας. Εντάξει, δεν πειράζει. Χωρίς στοιχεία, δεν πειράζει. Τι περίεργο δωμάτιο είναι αυτό. Τώρα καταλαβαίνω γιατί κοστίζει τόσο φθηνά μια διανυκτέρευση εδώ πέρα. Εγώ πιστεύω πως είναι μια χαρά δωμάτιο. Εδώ πέρα έχουν φυσικά και τη Μόνα Λίζα. Μπράκα μου κάνεις, τόλμησες να βάλεις δίπλα στη Μόνα Λίζα ποντίκια και αράχνες. Τι είναι αυτές οι ιδίες? Ναι, είναι πολύ όμορφο. Κοίτα και όφι, πάρτε από εδώ, πάρτε από εδώ. Είναι συχαμερό, δεν ξέρω. Πάμε να δούμε κάτι άλλο. Πας και με εκπλήξεις. Εντάξει, πάμε. Τι είναι όλα αυτά τα περίεργα πράγματα? Εδώ πέρα είναι το εστιατόριό μας. Κοίτα, εδώ πέρα έχουμε κοτόπουλο. Εδώ πέρα έχουμε τούρτα. Φάει ό,τι θέλεις. Πλάκα μου κάνεις, τρώγονται αυτά τα πράγματα? Μια φυσικά και τρώγονται, ρε φίλε. Απλά είναι χάρτινα. Εγώ π.χ. τα τρώω κάθε μέρα. Για φάε. Ωραία, θες να φάω, όντως. Ναι, θέλω να φας. Πλάκα κάνεις. Ναι, είναι ωραίο. Αφού σου λέω είναι ωραίο, ρε φίλε. Να δοκιμάσω. Ναι, έλα, έλα. Κάτσε, έλα. Έλα, έλα. Έτσι, έλα να το ακούσω, το πάμε, πάμε. Παιδιά, δεν κόβεται καν από πλάκα, κάνεις αγοράκι μου. Εντάξει, συγγνώμη, αλλά κοίτα πόσο ωραία θέα έχουμε εδώ πέρα τουλάχιστον. Ναι, πολύ ωραία θέα. Ένα χαρτόνι εδώ πέρα, κοίτα το εικονασκιστή. Όχι, είναι αληθινή θέα. Ψέματα λέει. Μήπως λύσει εδώ πέρα καρπούζι, καρπουζάκι. Δεν είναι η εποχή του. Ψαράκι, σίγουρα. Όχι, δεν το εμπιστεύομαι. Τυρί! Για το ποντίκι, μήπως είναι από το προηγούμενο δωμάτιο. Α, ναι, γι' αυτό έχει τρύπε, sorry. Εντάξει, ωραία, τώρα μήπως θέλει κάτι να φάσει. Α, συνεχίζουμε, α πάμε εκεί πέρα. Εκεί πέρα έχουμε hair salon, έχουμε για τα μαλλιά. Να δούμε αυτό το hair salon. Τι είναι αυτό το δωμάτιο ακριβώς? Εδώ πέρα έχουμε βάρακια για να γίνεις πιο δυνατός. Εδώ πέρα έχουμε το solarium για να μαυρίσεις φυσικά. Και εδώ πέρα έχουμε αυτό το πράγμα για το μαλλί που το βάζεις και στο καθαρίζει και τα πάντα κάνεις εκεί πέρα. Κατάλαβες τι εννοώ, ναι. Okay. Και κάνει δουλειά αυτό το πράγμα? Δεν ξέρω, είναι χάρτινο που μάλλον θα κάνει δουλειά. Άμα θες δοκίμασέ το κιόλας. Θα το δοκιμάσω. Αλλά πώς μπαίνουν εδώ πέρα, παιδιά, για ανάνωση είναι. Σηκώνω. Έλα, ωραία. Υποτίθεται ότι κάτι πρέπει να κάνει αυτό τώρα. Τι πρέπει να κάνω? Α, μήπως πρέπει να το κουνήσω. Πάμε.
Δουλεύει ή όχι? Δεν ξέρω, μπορεί και ναι, μπορεί και όχι. Α, περίμενα, έκανα μεγάλη βλακιά. Πρέπει να πατήσω αυτό το κουμπάκι εδώ πέρα, κοίτα. Δουλεύει κάτι? Όχι, εντάξει, δεν πειράζει, έλα, πιέσαι από εδώ. Ό,τι να είναι, παιδιά, τι πληρώνω. Για πες τώρα στο solarium, solarium. Αμφιβάλλω για το αν θα πάρω χρωματάκι με αυτό το solarium. Για κάποιο λόγο πιστεύω πως θα μαυρίσει με αυτό το solarium. Solarium, πώς θα είναι. Οκ, θα περιμένω τότε 10 ώρες. Ωραία, περιμένουμε. Later. Κοίτα με εδώ, είμαι άσπρισα το γάλα. Εντάξει, ξέρεις τι, κάτσε ακόμα 10 λεπτάκια εκεί πέρα. Ας περιμένουμε. Ναι, καλά, δεν είσαι καλά. Ούτε λεπτό δεν κάθομαι εδώ πέρα. Μη σου πω να φύγω από το ξενοδοχείο σε εδώ το χάρτινο, το χαζό ξενοδοχείο που δεν μ' αρέσει καθόλου, τίποτα δεν δουλεύει και άντε, γεια! Μα είναι ωραίο ξενοδοχείο, πότε καλά, τι λέει τώρα, οχ! Γεια σας, το ξενοδοχείο είναι ανώτερης κλάσης, κοστίζει 5.000 η νύχτα. Ποιας ανώτερης κλάσης! Τα λεφτά μου πίσω θέλω, ούτε 20 ευρώ δεν αξίζει το ξενοδοχείο σας. Συγγνώμη κύριε, θα σας πάρω λεφτά αργότερα. Μας καλά, όχι, το ξενοδοχείο είναι πολύ καλό και αξίζει τα 20 ευρώ. Αξίζουν τα παραπάνω, είναι τέλειο! Άμα έχεις IQ σαν αυτόν εδώ το χαζό, τότε σίγουρα αξίζει. Όχι, αυτός είναι έξυπνος. Εγώ είμαι πιο έξυπνος. Φαίνεται, κοιτάξτε το έξυπνο άντρα. Με τέτοιο IQ βέβαια θα πληρώσει και 20 και 30 ευρώ. Εμείς οι άνθρωποι κουλτούρας δεν πληρώνουμε για αυτές τις βλακίες. Κοριτσάκι, έχεις πρόβλημα μαζί μου. Πρώτη μέρα με βλέπεις και έχεις τέτοιο συμπέρασμα για μένα. Εσύ το έχεις στο ξενοδοχείο, είμαι σίγουρη. Άντε, ντύπα! Πήγαινε! Τα λεφτά μου πίσω και μετά φεύγω! Όχι, εσύ τα πληρώσετε ήδη, γράψτε τα στοιχεία σου. Δεν έγραψα τα στοιχεία μου, άντε. Γράψτε τώρα στοιχεία! Όχι! Τώρα! Όχι! Άντε, για φεύγω! Δεν ξέρω, ήταν λίγο παράξενο. Εγώ πάντως βάζω 5 αστέρια εδώ πέρα, μάλλον η κυρία βάλε 0. Ναι, βλέπω. Εντάξει, δεν πειράζει. Ευχαριστώ πολύ, πάω για Ανάνη και ελπίζω αύριο να έχουμε καλύτερο πρόγραμμα. Ναι. Αν δεν πήγα στο χάλι σκηνή σου. Ναι, εντάξει, η πρώτη μέρα δεν πήγε έτσι όπως το περίμενα, αλλά δεν πειράζει. Από αύριο θα είναι καλύτερα. Και εσάς, παιδιά, άμα σας αρέσει το βίντεο, βάλτε ένα like, κάντε μια εγγραφή, πατήστε το κουδουνάκι να μην χάσετε ούτε ένα βιντεάκι. Και τα λέμε.